Τρακάρω στους πέντε δρόμους. Χρόνια σας πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς πάντως μια χαρά είμαστε, αν και κουνιόμαστε λιγάκι. Βρισκόμαστε στην πτήση 411 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Αθήνα, Νέα Υόρκη, παρακαλώ. Χάσκι δίπλα, κοιτάει, προσπαθεί να κρυφτεί. Ράσο πισόπλατα. Αθήνα. Κώστας Σταματίου κρατάει την κάμερα. Λίτσα, βοηθός TV Crew. Τι κάνεις, Λίτσα μου? Είναι πολύ καλά σου, παιδί μου, εσύ? Έχω βρει και Steve εδώ. Steve, τι μου κάνεις? Πολύ καλά. Έχουν όλα να πάνε καλά. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες που αφήσαμε πίσω χρόνια πολλά υγεία και χαρά. Αυτό το Steve. Φοβερός και τρομερός. Όπου μένει, μένει στην Αθήνα, έτσι καλά τα λέω, Steve. Αλλά είναι από Καστοριά και έχει ζήσει πόσα χρόνια στη Νέα Υόρκη? Περίπου τα 30. Βεβαίως. Ναι. Πάγαμε τα νιά, όταν πήγα στην Αμερική δεν είχα τρίχες στο σώμα μου. Έβγαλα τρίχες στο σώμα μου, αλλά που πήγαν από την καρέφλα μου. Εν τω μεταξύ, ο Στίβ μου λέει μη με βγάζεις το γυαλί, γιατί λέει δεν έχω κτηνιστεί καλά. Καταπληκτικός. Λοιπόν, θα μπουκάρουμε, είμαστε στον δρόμο για τη Νέα Υόρκη, θα μπουκάρουμε και στον πιλότο μέσα, στον κυβερνήτη. Μόλις φάγαμε, σωστό και αυτό εδώ. Hello, how are you? Nice to see you. What's going on? Where are you coming from? I'm from New Mexico. Yeah. What are you doing here? You went to Greece? Yes, it was wonderful. You like it there? Oh, it's beautiful. I want to go back. How long you stayed there? Only a week, right. Only in Athens? No, we went to Thessaloniki and Kalabaka in Corinth. It was... We're from Thessaloniki. Really? It was a beautiful city. Top of the White Tower. Thank you very much. Okay, λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, να μην χρονοτριβούμε κιόλας. Εδώ η γαλαρία, εντάξει είμαστε? Όλα καλά? Ωραιότατα. Μ' αρέσει που ταξιδεύουμε. Περισσότερο είναι οικογενειακό το θέμα, ελληνικό δηλαδή. Γιατί δεν μπορώ να ταξιδεύω με πολλούς ξένους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάναμε προμήθειες, βούτυρα, ψωμιά, τρακεράκια, αναψυκτικά. Δεν πίνουμε, είμαστε non-alcoholic παρέα. Πώς με είδες? Καλά. Σταματίου. Είμαστε workaholic, αυτό. Είμαστε non-alcoholic παρά, είμαστε workaholic. Ακριβώς. Σωστό. Πάμε για τη συνέχεια. Πήγαμε. Πάντως εμείς είμαστε εμπτήσι, πετάμε. Γεια. Λοιπόν, βαγκάρω στους πέντε δρόμους με την πτήση 411 της Ολυμπιακής Αεροπορίας μέσα στο πιλωτήριο. Συναντάμε τον κυβερνήτη, τον κύριο Τσαντί. Καλά το είπα? Πολύ καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Συγγνώμη που ενοχλούμε, αλλά βαρύ το έργο σας, έτσι? Αρκετά βαρύ. Αρκετά κουραστικό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχετε και την ευθύνη, πόσο, 500 άτομα εδώ πέρα. Και η ευθύνη. Για πείτε μου, πρώτα απ' όλα να παρουσιάσουμε το υπόλοιπο πλήρωμα. Το υπόλοιπο πλήρωμα αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι ο συγκυβερνήτης μας, ο κύριος Νημωτηράκης, και ο υπτάμενος μηχανικός, ο κύριος Μπόνης. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα μας αναλύσετε λιγάκι τι κάνει ο καθένας, τι αρμοδιότητες έχει ο καθένας. Ο συγκυβερνήτης, όπως και εγώ, είναι χειριστής, είναι πιλότος δηλαδή. Όποτε θέλει να ξεκουραστεί ο ένας δηλαδή... Όχι, υπάρχουν δύο κυβερνήτες. Αυτή τη στιγμή ο δεύτερος κυβερνήτης ξεκουράζεται. Στη συνέχεια ένας από τους δυο μας θα σηκωθεί για να πάει να ξεκουραστεί. Θα αναλάβει αυτό στην θέση του αυτού που αναπάβεται. Και από εδώ το μηχανικό σημαίνει. Ο υπτάμενος μηχανικός πτήσεως. Μάλιστα. Ελέγχει τα πάντα, ό,τι έχει σχέση. Όλα τα συστήματα του αεροσκάφου. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσα χρόνια τώρα μιλάμε, είπαμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά? 31 χρόνια. 31 χρόνια. Πιστεύω ότι πρέπει να νιώθετε πολύ πιο ασφαλείς από ότι στο αυτοκίνητό σας, Μάλλον. Μάλλον. Λοιπόν, πείτε μου, σε πόσα πόδια είμαστε τώρα? Πετάμε 31.000 πόδια, δηλαδή σε περίπου 9.000 μέτρα. 9 χιλιόμετρα δηλαδή. 9 χιλιόμετρα. Είμαστε 9 χιλιόμετρα από πάνω. Ωραιότατα. Να πούμε λίγο αν έχει τύχει ποτέ κάτι απρόοπτο ή οτιδήποτε. Πάντοτε τυχαίνουν απρόοπτα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα απρόοπτα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Για το επάγγελμά σας, μπορείτε, ας πούμε, να δώσετε κάποιες συμβουλές για κάποια παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν ή όχι? Τι θα τους λέγατε? Εάν θέλουν πραγματικά να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, να προχωρήσουν και να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μου έχουν πει ότι κάποιοι που δουλεύουν, κάνουν αυτό το επάγγελμα και κάνουν τακτικές πτήσεις όπως εσείς, έχουν κάποια προβλήματα μετά, συναντάνε στην υγεία. Ισχύουν αυτές οι φήμες που ακούω εδώ? Αυτό είναι σωστό. Η δουλειά αυτή επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο κάθε 6 μήνες αναγκαζόμαστε και περνάμε υγειονομική εξέταση. Μια που ελέγχετε εσείς όλα τα κουμπάκια, έτσι.
δεν μπερδεύεσαι εδώ. Τι γίνεται τώρα, χαμός γίνεται. Εδώ τα συστήματα είναι χωρισμένα, τα ηλεκτρικά, τα υδραυλικά, οι κινητήρες, το air conditioning, το pressurization. Και έτσι δεν μπερδεύεσαι, όπως είναι χωρισμένα εδώ στο πιλωτήριο. Εσείς θα είστε ο πρώτος που θα συνειδητοποιήσει κάποιο πρόβλημα που θα υπάρξει σε κάποια τα όργανα. Οποιοδήποτε το δει πρώτος το λέει. Εάν το δει ο μηχανικός, επειδή έχει και τα περισσότερα, το λέει αυτός και τότε όλοι μαζί ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία είναι γραμμένη στα βιβλία μας. Ποιος ευθύνεται για το πόση ώρα κάνουμε για ένα ταξίδι? Ευθύνονται κυρίως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη μέρα. Σήμερα η άνεμη είναι αντίθετη και αρκετά ισχυρή και αυτός είναι ο κύριος λόγος που κάνουμε 10 ώρες και 40 λεπτά για να πάμε στη Νέα Υόρκη. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή θα μας κουνήσει λιγάκι? Δεν πρόκειται να μας κουνήσει πάρα πολύ. Σε ορισμένες φάσεις της κρίσης θα έχουμε ελαφρές αναταράξεις, αλλά η πρόβλεψη δεν είναι για ισχυρές αναταράξεις καθόλου. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και από την άλλη μεριά. Να σας αποκαλέσω συγκυβερνήτη. Είναι σωστό, έτσι. Ωραίο, αυτό είναι. Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι, πλησιάζοντας στην προσγείωση, έχω ακούσει ο συγκυβερνήτης να φωνάζει τα πόδια. Μόνο το πλησιάζουμε, 20, 30. Βεβαίως, έτσι. Για ποιο λόγο το κάνουμε, εφόσον έχουμε όλα τα όργανα αυτά εδώ, γιατί το κάνουμε? Πάμε εδώ, κύριε κυβερνήτη, πείτε μας. Το κάθισμά μου βρίσκεται σε τέτοιο ύψος όσο είναι το ύψος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας. Μάλιστα. Οπότε είναι δύσκολο να κρίνω ακριβώς το ύψος του που έχουν οι ρόδες από το διάδρομο. Και γι' αυτό ο συγκυβερνήτης με βοηθάει με το να μου διαβάζει το ραδιοψόμετρο που μας δίνει το ακριβές ύψος που έχουν οι ρόδες από το διάδρομο. Ωραία. Επειδή θέλω να σας ακούσω και εσάς, κύριε συγκυβερνήτα, πρέπει να μου πείτε ακριβώς τι άλλο κάνετε εσείς παρέα με τον κυβερνήτη του ΣΚΑΠ. Και εγώ, όπως και ο κυβερνήτης, είμαστε χειριστές και ελέγχει ο καθένας το αεροπλάνο αναλόγως. Αυτό το καθορίζει ο κυβερνήτης, πότε θα χειριστεί εκείνος το αεροπλάνο ή πότε θα το χειρίζομαι εγώ το αεροπλάνο. Πάντοτε βέβαια με την ευθύνη του κυβερνήτη. Κάτι άλλο. Σας βλέπω που φοράτε γυαλιά και πρέπει να είναι αναγκαίο. Αναγκαίος εξοπλισμός εδώ πέρα πάνω, είναι πάρα πολύ φωτεινά πρωτοπότα. Όχι, δεν είναι αναγκαίος εξοπλισμός, απλώς σε μένα η αντιλιά με ενοχλεί. Γι' αυτό φοράω μαύρα γυαλιά. Όπως και να το κάνουμε όμως, οι πιλότοι και γενικά ας πούμε ολονών, το γυαλί είναι μέσα στον εξοπλισμό, βασικός εξοπλισμός. Ίσως και για λίγη φιγούρα. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο. Είστε τρεις είπαμε, έτσι, που μπορούν να οδηγήσουν αυτό το μαραφέτη που λέγεται 747 Boeing. Σωστόν. Λοιπόν, άρα να κοιμόμαστε ήσυχοι εμείς κανονικά. Εσείς μπορείτε να ξαπλώσετε στην πολυθρόνα σας και να απολαύσετε το υπόλοιπο της πτήσης χωρίς κανένα φόβο. Βακάρο στους πέντε δρόμους, ετοιμάζομαι, βακάρο στους πέντε δρόμους. Εδώ ετοιμάζεται τα φαγητά, έτσι. Τι άλλο κάνουμε εδώ. Όλη η προετοιμασία από εδώ γίνεται. Όλη η προετοιμασία, δηλαδή το τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Βεβαίως. Νηστική θα κοιμηθούμε. Και δεν μου λέτε, πώς θα το επεξέργεστε αυτό το ωράριο? Το ωράριο, είναι έτοιμο να το μιλήσουμε. Τώρα μιλάμε τώρα, όπως είστε κατευθείαν. Πώς θα το δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε πια επαγγελματίες. Δηλαδή δεν σας κουράζει αυτό το πήγαινε έλα σε διάφορες χώρες? Βεβαίως. Έτσι. Εμένα μου αρέσει παιδιά το πήγαινε έλα. Θα πείτε ένα χρόνια πολλά ας πούμε στον κόσμο τώρα που σας βλέπει. Χρόνια πολλά. Έτσι. Να ζήσουν τα καρτάσια. Να ζήσουν τα καρτάσια. Από πού είσαι παιχταρά μου? Δεν είμαι αλλά έκανα πατέρα σου και πέρασα πολύ καλά. Βακάρο στους πέντε δρόμους και κάνει παγωνιά. Βρισκόμαστε στην Αστόρια
Σύμφωνα με πληροφορίες από Αντρέα, που μας έφερε εδώ, είναι Tribory Bridge, αυτό εδώ η φωτισμένη που βλέπετε. Από πίσω βλέπετε Manhattan, από, και μιλάμε τώρα για πλάνα, δεν τα βλέπετε κάθε μέρα, εντάξει. Από εκείνη τη μεριά, με το που θα δείξει η κάμερα, μετά θα δείτε είναι το Bronx και δεν μασάμε. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου με ένα, εκεί γύρω είμαστε, αλλά το κρύο είναι τελείως διαφορετικό γιατί από εδώ μπάζει ο ωκεανός, αγόρι μου. Δεν είναι ο Θερμαϊκός, δεν είναι ο Σαρονικός, είναι ο Ατλαντικός. Βακάρο στους 5 δρόμους, χρόνια σας πολλά και ό,τι επιθυμείτε. Βέβαια, εμείς το μόνο που επιθυμούμε είναι λίγο ζέστη, γιατί η θερμοκρασία είναι δεν είναι με τον αέρα γύρω στους μείον 8 με μείον 10, γι' αυτό μας βλέπετε έτσι να τουρτουρίζουμε. Δεν μασάμε όμως απολύτως τίποτα, γιατί είμαστε πολύ πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί βρισκόμαστε στο κέντρο του ελληνισμού, στους ομογενείς. Είμαστε στην Αστόρια, δίπλα το Hudson River. Από εδώ είναι η γέφυρα που περνάμε όταν ερχόμαστε για να έρθουμε να πάρουμε όλο το τηλεοπτικό συνεργείο μας εδώ πέρα, το οποίο είναι τον Κώστα, τη Λίτσα, την παραγωγό μας, την Αταλία, όλο τον κόσμο γενικά, όλοι εδώ είμαστε. Και φυσικά πρέπει να σας ευχηθούμε ξανά και ξανά πάρα πολλές φορές χρόνια πολλά. Ελπίζω να έχετε προνοήσει, να έχετε πάρει τα δωράκια σας, γιατί αυτές οι γιορτές, εκτός ότι είναι αγάπης και πάνω απ' όλα ειρήνη, θα πρέπει να σκέφτεστε και να είστε ανοιχτό καρδί και ανοιχτοχέριδες το να δίνετε και να δείχετε την αγάπη σας με κάποιο δωράκι, είτε συμβολικό είτε αξίας. Αλλά τουλάχιστον η κίνηση είναι αυτή που μετράει και για εμάς και ελπίζω και για εσάς. Κάνει ψόβο, κάνει πολύ κρύο. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς την περίγυρη. Μείον 10, έτσι. Ωραία, το άκουσα στο ραδιόφωνο. Μείον 10, μόλις τώρα. Πιστέψτε μας ότι είναι μείον 10. Και αν δεν μας πιστεύετε, θέλεις να πάμε λίγο, ρε Κώστα. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, ρε Κώστα, για να πούμε δηλαδή ότι είναι μείον 10. Για να το πάρουμε χαμπάρι, ας πούμε, ότι είναι μείον 10. Δείτε, εδώ κάτω, Κώστα, δείξε. Πάγος, αγόρι μου. Όχι αστεία. Δείτε εδώ τι γίνεται. Χαμός, έτσι είναι σε όλη τη διάρκεια του δρόμου. Τι επικίνδυνες καταστάσεις συναντάμε. Και όχι μόνο. Το αμάξι μας, πώς κυκλοφορούμε. Δείξε αμάξι. Φοβερό και τρομερό. Πινακίδα New York. Καταπληκτική. Φοβερή και τρομερή. Δεν παίζεται το αμάξι. Πάρτε και μία τούρα μέσα πώς είναι κατάσταση. Πολύ καλοί είμαστε. Μη με σβρώχνεις κάμερα μα, μη τσαμπουκαλεύεσαι. Με σβρώχνεις. Λίτσα έχει γενέθλια. Λίτσα γενέθλια. Κάτσε να μπούμε μέσα. Πάρε δρόμο στο φιλαράκι. Πάρε δρόμο. Πρόσεχε τον μπάστο πίσω. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Λίτσα, μες κάμερα μέσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να τη τραγουδήσουμε. Όχι, το βράδυ στο τραπέζι. Το βράδυ στο τραπέζι τραγουδάμε, Λίτσα. Θα τα δείτε περισσότερα σε λίγο στους δρόμους της μιας.